1-2, 1-2. Ωραία. Φίλες και φίλοι του Cognosco Radio, καλησπέρα σας σε άλλη μια εκπομπή για τον αναλυτικό ραδιόφωνο. Μετά από αρκετό καιρό θα έχουμε σήμερα μια συνέντευξη. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Βασίλειο Μηχανητσίδη, δόκτορας δικαίου, ο οποίος έχει πραγματικά ένα μεγάλο βιογραφικό. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή. Έχει σπουδάσει ανθρωπιστικές επιστήμες, θρησκευτικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βυζαντινές και ανατολικές σπουδές, διαχείριση ειρήνης, πολιτικές επιστήμες και ιστορία, και έχει κάνει και αρκετές εργασίες. Θα τα πούμε όλα ευθύς αμέσως. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ας ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα ήθελα λίγο για αρχή να μας μιλήσεις. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είσαι γενοκτονολόγος, έτσι, από τους λίγους στην Ελλάδα. Και γι' αυτό στη σημερινή εκπομπή θα επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα. Αν δεν κάνω λάθος, ήσουν από τους διοργανωτές με την Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος του Διεθνού Συνεδρίου για τα εγκλήματα γενοκτονίας, όχι μόνο των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αλλά γενικότερα, το οποίο πραγματοποιήθηκε 6 με 8 Δεκεμβρίου του 19, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των ποντίων. Μίλησε μας λίγο για αυτό το συνέδριο, το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις. Μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός. Για πες μας λίγο 5 πράγματα γι' αυτό. Με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την τρίτη και καθοριστική φάση της γενοκτονικής διαδικασίας κατά των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η φάση αυτή η οποία ξεκίνησε το 1919 και ολοκληρώθηκε το 1923. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, διοργανώθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο ένα συνέδριο γενοκτονολογικό υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και με την αρρωγή της Βουλής των Ελλήνων από την Παμμοντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Το συνέδριο αυτό απετέλεσε την κορονίδα των δράσεων που διοργανώθηκαν όλο το χρόνο με αφορμή την συμπλήρωση αυτής της εκατονταετηρίδος. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, διότι τόσο επί της θεματολογίας του, όσο και από τα πρόσωπα, από τους επιστήμονες που συμμετείχαν σε αυτό. Η βασική φιλοσοφία του συνεδρίου ήταν διτή. Από τη μία πλευρά, με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την τρίτη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων, οι σύνεδροι ασχοληθήκανε με τις λεγόμενες ιστορικές γενοκτονίες, ιδιαιτέρως αυτές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων Αραμαίων. Και από την άλλη, οι προσκεκλημένοι επιστήμονες ασχοληθήκανε με σύγχρονες γενοκτονίες του πρόσφατου παρελθόντος, όπως η γενοκτονία της Ρουάντα, αλλά και άλλες γενοκτονίες ή εθνοκαθάρσεις που συμβαίνουν σήμερα. Και ήταν πολύ σημαντικό να δούμε τόσο τις ιστορικές γενοκτονίες όσο και τις σύγχρονες, διότι βλέπουμε ότι το γενοκτονικό φαινόμενο επαναλαμβάνεται στην ιστορία. Τα κίνητρα που οδηγούν σε γενοκτονίες παραμένουν εν πολύ στα ίδια. Και διαβλέπουμε επίσης ότι σε πολλές από αυτές τις γενοκτονίες οι διαδικασίες επαναλαμβάνονται. Τόσο όσον αφορά την γενοκτονία στην Ρουάντα ή την γενοκτονία που συμβαίνει εναντίον των Γεζίντι στη Συρία και στο Ιράκ. Αν δεν κάνω λάθος, όποιος ενδιαφέρεται για να δει τα όσα συνέβησαν, υπάρχουν διαθέσιμα τα βίντεο από την εκδήλωση κάπου στο διαδίκτυο? Ναι, νομίζω, δεν τα έχω δει ο ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχουν ανεβεί στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμες όλες οι,
οι διαλέξεις, όλες οι ομιλίες του συνεδρίου, τόσο αυτές που έγιναν από ξένους επιστήμονες, γενοκτονολόγους εν προκειμένου, όσο και από αυτούς που γίνανε από Έλληνες επιστήμονες. Οπότε μπορεί όποιος θέλει, υπάρχει στη σελίδα για το συνέδριο το διεθνές, με μια απλή αναζήτηση στο Google μπορεί κάποιος να το βρει. Πάμε λοιπόν σε βασικά θέματα, δηλαδή νομίζω ότι σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε για κάποια βασικά θέματα τα οποία δεν γνωρίζει ο απλός κόσμος. Ένα από τα πολύ βασικά ερωτήματα είναι ποια είναι η διαφορά της γενοκτονίας, της εθνοκάθαρσης, ενός απλού εγκλήματος πολέμου, το οποίο μπορεί να είναι και στη γενοκτονία, μπορεί να μην είναι ούτε στην εθνοκάθαρση ούτε τίποτα. Θες να μας πεις λίγο, με την ευκαιρία κιόλας, είχατε κάνει με τον Βλάση Αγτζίδη μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, η οποία είχε δημοσιευτεί με την εφημερίδα Έθνος, «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 100 χρόνια μνήμης», στο οποίο δίνονται όχι μόνο από σένα, αλλά από πολλούς καθηγητές, πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο νομίζω δεν κυκλοφορεί, αλλά μπορεί κάποιος να το έχει, μπορεί κάποιος να το βρει από ένα φίλο του, θα έχει πολύ ενδιαφέρον για όποιον θέλει να μελετήσει κάποια πράγματα παραπάνω, να το πάρει. Είναι ένα σχετικά μικρό, αλλά έχει συμπυκνωμένη όλη αυτή τη γνώση που χρειάζεται. Οπότε ας πούμε λίγο κάποια πράγματα για τη διαφορά γενοκτονίας, εθνοκάθαρσης. Ο όρος γενοκτονία αναφέρεται στην καταστροφή μιας φυλετικής, εθνικής, θρησκευτικής ή εθνοτικής ομάδος εν όλο ή εν μέρη. Πρόκειται περί ενός κρατικού εγκλήματος, state crime, στοιχείο του οποίου αποτελεί η γενοκτονική πρόθεση, δηλαδή ο ειδικός δόλος, το dolus specialis. Με απλά λόγια αυτό μεταφράζεται ως ο σχεδιασμός, η προμελέτη της καταστροφής της ομάδος από το θήτη. Η γενοκτονία καταστρέφει τη ζωή, τον πολιτισμό, τις βιολογικές δομές και δυνατότητες της ομάδος θύματος και αποτελεί το μέγιστο των εγκλημάτων. Ακριβώς το γεγονός αυτό του ειδικού δόλου αποτελεί το sine qua non στοιχείο του εγκλήματος της γενοκτονίας. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι όροι οι οποίοι σχετίζονται και συνδέονται στενά με τη γενοκτονία, οι οποίοι όμως δεν είναι ταυτόσιμοι. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούνται αδιακρίτως όροι, με αποτέλεσμα και τα ιστορικά γεγονότα να μην περιγράφονται και να μην παρουσιάζονται στην ορθή τους διάσταση, αλλά και να προκαλείται σύγχυση στον κόσμο. Οι όροι αυτοί οι οποίοι συνδέονται με τη γενοκτονία αλλά δεν είναι ταυτόσιμοι είναι οι όροι εθνοκάθαρση και σφαγές. Με τον όρο εθνοκάθαρση, ethnic cleansing στα αγγλικά, εννοείται η προσπάθεια δημιουργίας εθνικά ομοιογενών γεωγραφικών περιοχών μέσω βιαίου εκτοπισμού του πληθυσμού που ανήκει σε ιδιαίτερες εθνικές, φυλετικές, εθνοτικές ή θρησκευτικές ομάδες. Η εθνοκάθαρση είναι η βία μετακίνηση, δίωξη μιας ομάδος από το έδαφος της ή η συμπεφωνημένη ανταλλαγή πληθυσμών. Και εδώ χρειάζεται προσοχή, στην υπιότερη μορφή της εμπεριέχει εκδίωξη, αλλά όχι θανάτωση. Στη βαρύτερη όμως μορφή η εθνοκάθαρση εμπεριέχει και τη γενοκτονία. Ορισμένα από τα γεγονότα μπορούν δηλαδή να χαρακτηριστούν γεγονότα εθνοκάθαρσης και πρόκειται τότε για μία ήπια μορφή εθνοκάθαρσης, π.χ. η απλή ανταλλαγή πληθυσμών. Στη βαρύτερη όμως μορφή τα γεγονότα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται γενοκτονικά, αν είναι όντως γενοκτονικά. Δηλαδή θα πρέπει να αποφεύγεται ο όρος εθνοκάθαρση για γεγονότα τα οποία είναι σαφώς γενοκτονικά. Οι σφαγές αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο καθ' όλη την ιστορία, είναι γενικά επεισοδικές, χωρίς μακρά διάρκεια και συνέχεια.
Είναι λοιπόν σημαντικό να χρησιμοποιείται ο όρος γενοκτονία όταν οι προϋποθέσεις συντρέχουν, γιατί το έγκλημα της γενοκτονίας είναι σαφώς καθορισμένο και περιγράφεται, ενώ το έγκλημα της εθνοκάθαρσης είναι προς το παρόν περισσότερο κοινωνιολογικός όρος παρά νομικός ή ιστορικός. Και συνδέεται άμεσα ο όρος εθνοκάθαρση με τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και του 90, του 90 κυρίως στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Να κάνω και μία έτσι ίσως αφελή ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή ταυτόχρονα και γενοκτονία και εθνοκάθαρση, ή αυτό είναι επικίνδυνο να το χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα? Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό, υπό την εξής έννοια, ότι η χρήση του όρου εθνοκάθαρση σε ορισμένες περιπτώσεις σαφώς περιλαμβάνει και γενοκτονία. Και σήμερα έχουμε κάποιο παράδειγμα γενοκτονίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί έχουμε διαβάσει πολλές φορές για τους Γεζίντι, αυτό που συνέβη στη Μέση Ανατολή. Είναι μια περίπτωση γενοκτονίας? Οι επιστήμονες, οι γενοκτονολόγοι, πολλοί γενοκτονολόγοι θεωρούν ότι όντως η περίπτωση των διώξεων που υφίστανται οι Γεζίντι από το Ισλαμικό κράτος μπορεί να χαρακτηριστεί γενοκτονία. Και ορισμένοι διεθνείς οργανισμοί, ορισμένοι γενοκτονολόγοι χρησιμοποιούν ευρέως αυτόν τον όρο για να χαρακτηρίσουν τα γεγονότα που συμβαίνουν εναντίον των Γεζίντι σε Ιράκ και Συρία. Είναι όντως πολύ πιθανό τα γεγονότα αυτά να αποτελούν πράγματι μια σύγχρονη γενοκτονία που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας. Υπάρχουν βέβαια και άλλες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση των Ροχίγια, που φαίνεται να έχουν τις προϋποθέσεις μιας γενοκτονίας. Ας πάμε λίγο στα καθημάς. Οι Έλληνες, λοιπόν, έχει τεθεί πολλές φορές σαν ερώτημα και από τους πολιτικούς. Γενικότερα έχει πολιτικοποιηθεί πάρα πολύ το θέμα, δυστυχώς, παρά να έχει γίνει αντικείμενο μελέτης των επιστημόνων, το αν οι Έλληνες του Πόντου και γενικότερα της Μικράς Ασίας και της Ανατολής υπέστησαν γενοκτονία. Εκεί ένα θέμα που τίθεται, αν θυμάμαι καλό, ο Τόινμπι είχε θέσει το ζήτημα ότι όλα αυτά συνέβησαν επειδή ήταν αντίπεινα για τα εγκλήματα των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Αυτό πρώτα απ' όλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία, δηλαδή ότι δεν είναι γενοκτονία επειδή είναι αντίπεινα? Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό το επιχείρημα πραγματικά μπορεί να τίθεται στο ερώτημα γενοκτονία ή όχι. Δυστυχώς είναι αλήθεια ότι η διαδικασία καταστροφής των ελληνικών κοινοτήτων στη Μικρά Ασία παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα στην επιστημονική της προσέγγιση. Το φαινόμενο είναι περίπλοκο και πολυπαραγοντικό. Για την οικονομία της συζήτησης θα ήθελα απλά να αναφέρω μία ή δύο αιτιολογίες οι οποίες εξηγούν γιατί η προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων της περίοδου 13-23 παρουσιάζει αυτά τα προβλήματα στην ελληνική ιστοριογραφία. Εν πολλοίς αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διαδικασία καταστροφής των ελληνικών κοινοτήτων τουλάχιστον στην τελική της φάση συνέπεσε με την Μικρασιατική εκστρατεία και, και το ατυχές αποτέλεσμά της για την Ελλάδα. Η ελληνική ιστοριογραφία ως αποτέλεσμα της
μικρές θετικές εκστρατείες και του ατυχούς αποτελέσματός της, ασχολήθηκε κυρίως και πρωτίστως με τα αίτια της μικρές θετικής εκστρατείας, δηλαδή της στρατιωτικής αυτής εκστρατείας της Ελλάδος στη Μικρά Ασία, παραβλέποντας άλλες πτυχές και άλλα ιστορικά γεγονότα της περίοδου αυτής, όπως παραδείγματος χάρη τη διαδικασία καταστροφής των κοινοτήτων, η οποία ξεκίνησε πολύ πριν από την μικρασιατική εκστρατεία. Η μελέτη των πρωτογενών πηγών διαδεικνύει σαφέστατα ότι η διαδικασία καταστροφής των κοινοτήτων ξεκίνησε ήδη από το 1913 και υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, και η διαδικασία αυτή της καταστροφής των ελληνικών κοινοτήτων ήταν προσχεδιασμένη, προγραμματισμένη και είχε ως σκοπό τη δημιουργία ενός αμιγώς μουσουλμανικού τουρκικού εθνοκράτους κατά το παράδειγμα των δυτικών εθνοκρατών. Είμαστε λοιπόν στη μετάβαση από την πολυεθνική, πολυθρησκευτική, πολυγλωσσική, πολυεθνωτική Οθωμανική Αυτοκρατορία προς ένα μουσουλμανικό τουρκικό εθνοκράτος. Ο δεύτερος λόγος βέβαια που παρουσιάζεται αυτή η ιδιότυπη ελληνική προσέγγιση στα γεγονότα της Μικράς Ασίας οφείλεται στο τραύμα που δημιούργησε το ατυχές αποτέλεσμα της μικρασιατικής εκστρατείας, αλλά και οι προτεραιότητες που ετέθησαν από το ελληνικό κράτος και από τις ελληνικές ελίτ μετά το 1923. Οι προτεραιότητες αυτές ήταν προτεραιότητες πρόθεσης της ελληνοτουρκικής φιλίας, είτε μέσα στα πλαίσια μιας διμερούς φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, είτε μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης φιλίας εντός του ΝΑΤΟ. Αυτοί, αλλά και άλλοι παραγόντες, συνέβαλαν στο να πολιτικοποιηθεί υπερβολικά το θέμα αυτό της καταστροφής των ελληνικών κοινοτήτων και εν πολλοίς να υποτιμηθεί και να υποβαθμιστεί ο σαφώς γενοκτονικός χαρακτήρας των γεγονότων αυτών. Και για να πάμε, ας παραμείνουμε βασικά σε αυτό το θέμα. Άρα τελικά μπορούμε να πούμε ότι ο όρος εθνοκάθαρση δεν είναι αρκετός για να πούμε για αυτό το θέμα. Προφανώς από όλα αυτά που μας είπες αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, είναι κάτι παραπάνω. Θέλω να μείνω σε κάτι γιατί το θυμάμαι λόγω του είχαμε κάνει κάποια βίντεο στο Cognosco για το θέμα αυτό, για τις διώξεις των Ελλήνων, και υπήρξαν κάποια σχόλια στα οποία μας λέγανε ότι ρε παιδιά, από το 14 μιλάτε για γενοκτονία, αυτό είναι ένα μετέπειτα φαινόμενο. Νομίζω ότι και ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί πόσο νωρίς ξεκίνησε. Εσύ μιλάς για το 13, εγώ να σου πω την αλήθεια το υπολόγιζα από το 14. Άρα έχουμε μια διαδικασία η οποία υπογείως και με οικονομικά μέσα και με το κλείσιμο σχολείων και εκκλησιών πολλές φορές έχουμε μια διαδικασία ήδη από το 13, απλά το αποκορύφωμά της είναι το 19-22, βασικά κυρίως το 22. Μια διαδικασία λοιπόν η οποία έχει ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά ο Ενβέρ Πασάς, μπορεί να κάνω και λάθος, είχε πει ήδη από την αρχή των Νεοτούρκων ότι ο στόχος είναι η εθνοτική καθαρότητα της Τουρκίας. Δηλαδή δεν είναι τόσο, δεν αποφασίσαν οι Τούρκοι ξαφνικά λόγω της μικρασιατικής εκστρατείας να προχωρήσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θυμάμαι κιόλας που διάβαζα για το πώς οι Γερμανοί στρατιωτικοί τους λέγανε ότι όσο οι Έλληνες βρίσκονται εδώ δεν μπορείτε να είστε ασφαλείς, κυρίως για τα παράλια τους τα λέγανε. Οπότε εσύ Βασίλη πώς το βλέπεις το ότι είναι τόσο νωρίς, μπορούσε όχι να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση αλλά
ήταν μονόδρομος για την Τουρκία, κάτι τέτοιο. Έτσι όπως εξελίχθηκε εννοώ. Ο όρος εθνοκάθαρση θα μπορούσε τηρουμένων των αναλογιών να χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό των γεγονότων, αλλά μόνο στην βαρύτερη μορφή του, η οποία εμπεριέχει γενοκτονία. Αν ο όρος εθνοκάθαρση χρησιμοποιηθεί στην υπιότερη μορφή, όπου δεν εμπεριέχει γενοκτονία, τότε είναι ακατάλληλος στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και για τα συγκεκριμένα γεγονότα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα ιστορικά γεγονότα να μην υποβαθμίζονται, αλλά να περιγράφονται με τους σωστούς ιστοριογραφικούς όρους. Και ο όρος γενοκτονία, ο οποίος ασφαλώς μεν έχει κυρίως νομική διάσταση, έχει ταυτόχρονα εισαχθεί και στην ιστοριογραφία και αποτελεί ιστοριολογικό και ιστοριογραφικό όρο. Οπότε, εάν θέλουμε να περιγράψουμε σαφώς και ορθώς τα γεγονότα της περίοδου 1913-1923, τότε είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε τον όρο γενοκτονία και όχι τον όρο εθνοκάθαρση, για πολλούς και διαφόρους λόγους, τόσο ουσιαστικούς όσο και συμβολικούς. Γιατί ξεκινούμε όμως την περιοδολόγηση της ελληνικής γενοκτονικής περίπτωσης από το 1913. Γιατί θεωρούμε, με βάση και τα πορίσματα της ιστοριογραφικής μελέτης αναφορικά με την γενοκτονία των Αρμενίων, ότι το 1913 ελήφθη σε μυστικές συνεδριάσεις του Νεοτουρκικού Κομιτάτου της Τριανδρίας η απόφαση για τον σταδιακό βίαιο εξοθωμανισμό και εκτουρκισμό της αυτοκρατορίας. Και θεωρούμε, με βάση και στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τα τουρκικά, από τα οθωμανικά αρχεία και τα οποία έχει αναδείξει και ο Τανεραξάν, ότι αυτή η μακρά διαδικασία εκαθάρισης των χριστιανικών πληθυσμών ξεκίνησε το 1913 από την Ανατολική Θράκη, κατόπιν επεξετάθη στην Δυτική Μικρασία, αργότερα συμπεριέλαβε τους Αρμενίους και τους Ασσυρίους, αλλά και τους Έλληνες του Πόντου κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και μετά τον, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η διαδικασία συνεχίστηκε στις κεμαλοκρατούμενες περιοχές και ολοκληρώθηκε το 1922 με την καταστροφή της Σμύρνης και τη σφαγή του πληθυσμού της. Οπότε είναι μια μακρά διαδικασία, περίπου δεκαετής, η οποία περιλαμβάνει διαφορετικές φάσεις, κατά περίπτωση στοχεύει διαφορετικούς λαούς. Ξεκινάμε τους Έλληνες, πηγαίνει στους Αρμενίους, στους Ασσύριους Αραμαίους, τους οποίους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταστρέφει σχεδόν ολοκληρωτικά, και επανέρχεται εκ νέου μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να καταστρέψει ολοκληρωτικά και τους Έλληνες, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα νέο κράτος το οποίο δεν θα έχει τις αυτόχθονες χριστιανικές κοινότητες που είχε πάντοτε, αλλά θα είναι μουσουλμανικό και τουρκικό. Ορισμένοι γενοκτονολόγοι θεωρούν ότι κατά το μάλλον ήτον, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, η διαδικασία συνεχίστηκε αργότερα εναντίον των Κούρδων, οι οποίοι αρνούνταν να εκτουρκιστούν. Μιας και αναφέρθηκες στα τουρκικά αρχεία και τις πηγές, ένα ερώτημα που τίθεται πολλές φορές είναι οι Τούρκοι. Ποια είναι η άποψή τους, πώς βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση, όλο αυτό που συνέβη. Γιατί προφανώς η άρνηση της γενοκτονίας, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τους Αρμενίους,
στηρίζεται πάνω σε κάποιες βάσεις. Είναι, για παράδειγμα, όπως αυτό που έλεγε ο Toynbee, το οποίο ίσως να το είδε και από τους Τούρκους, ότι ήταν απάντηση για αυτά που κάνατε. Θυμόμαστε τον Ερντογάν που μιλάγε στο λαό και έλεγε ότι σας πετάξαμε στη θάλασσα γιατί εγκληματούσατε. Και έχουν βγάλει και σειρές στις οποίες φαίνονται οι Τούρκοι οι οποίοι βασανίζονται στη Σμύρνη και σε άλλες περιοχές και πώς απελευθερώνονται από τον ελληνικό ζυγό. Προφανώς έχει δημιουργηθεί στην ανάγκη να απαντηθεί αυτή η γενοκτονία μια ολόκληρη άποψη, μια ολόκληρη ιδεολογία. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο υποστηρίζουν οι Τούρκοι πάνω σε αυτό το θέμα? Καταρχάς, ο Toynbee είναι μια προβληματική προσωπικότητα. Έχει μελετηθεί από διάφορους επιστήμονες. Ήταν άμεσα συνδεδεμένος ο Toynbee με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά και με τις πολιτικές και στρατιωτικές και οικονομικές προτεραιότητες της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής. Η θεώρησή του για τα γεγονότα από πολλούς επιστήμονες κρίνεται ως προβληματική και ως μη αντικειμενική. Παρουσιάζεται βέβαια ενίοτε υπό το πρόσχημα των λεγόμενων ίσων αποστάσεων, equidistance, μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά η προσέγγιση αυτή είναι κατάφορα άδικη, διότι εξισώνει θύματα και θύτες. Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν Οθωμανοί πολίτες και δεν ήταν εξοπλισμένοι και δεν μπορούν να θεωρούνται και να εξισώνονται με τους θύτες, δηλαδή με τον τουρκικό στρατό, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στη γενοκτονική διαδικασία, αλλά και με πολλές ομάδες ατάκτων, οι οποίες δρούσαν υπό την προστασία της Οθωμανικής κυβέρνησης. Η γενοκτονική διαδικασία ξεκίνησε, όπως έχουμε πει, ήδη από το 1913 με συστηματικές σφαγές, οι οποίες συμβαίνουν κάθε χρόνο και έχουν εντοπιστεί και έχουν καταγραφεί οι σφαγές αυτές μία προς μία, αλλά και με γενοκτονικούς εκτοπισμούς, επίσης οι οποίοι συμβαίνουν κάθε χρόνο και έχουν εντοπιστεί ένας προς ένα, δηλαδή 6 χρόνια πριν από την έλευση εκεί του ελληνικού στρατού. Θα πρέπει λοιπόν να αποφεύγεται η εξίσωση θυτών και θυμάτων. Όντως συνέβησαν και κάποια γεγονότα και κάποιες βιαιότητες από μέρους του ελληνικού στρατού, αλλά αυτές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγκρίνονται με μια εξαιρετικά βίαιη γενοκτονική διαδικασία από πλευράς των Τούρκων εναντίον των αυτοχθόνων χριστιανικών κοινοτήτων και εμπροκειμένου εναντίον των Ελλήνων. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε τα γεγονότα αντικειμενικά, να δούμε την εξέλιξή τους και να μην επηρεαζόμαστε από τις θεωρήσεις τύπου Toynbee, γιατί είναι άλλωστε γνωστή η σχέση που είχε ο Toynbee με τις προτεραιότητες της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία από ένα σημείο και μετά εγκατέλειψε την Ελλάδα και, για να το πω απλά, τα βρήκε με τους Τούρκους. Και στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε ότι άλλαξε και η θεώρηση του Toynbee, ώστε αυτή να συμβαδίζει με την προτεραιότητα αυτή της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής. Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, για το τι θεωρούν οι Τούρκοι, υπάρχουν δύο
εικόνες που έχουμε από αυτό που μας έρχεται από την Τουρκία. Η κυρίαρχη εικόνα είναι μια εικόνα έντονης προπαγάνδας, η οποία διαχέεται σε όλη την τουρκική κοινωνία, από την κυβέρνηση, στα πανεπιστήμια, στα ΜΜΕ, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ιστορία διδάσκεται με όρους κρατικής προπαγάνδας. Εκεί τα θύματα, δηλαδή οι Αρμένοι, οι Έλληνες και οι Ασσύριοι Αραμαίοι, περιγράφονται ως θύτες και οι θύτες ως θύματα. Υπάρχει ένα νομικό οπλοστάσιο εξαιρετικά ισχυρό στον τουρκικό ποινικό κώδικα, οπότε είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να εκφράσουν μια διαφορετική γνώμη. Υπάρχει όμως μια νέα τάση, ιστοριογραφική και ιστοριολογική, από Τούρκους, κυρίως του εξωτερικού, αλλά και της Τουρκίας, οι οποίοι βλέπουν τα ιστορικά γεγονότα με μια άλλη οπτική και όχι αυτήν την οπτική της κρατικής προπαγάνδας, και οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό που συνέβη στους αυτόχθονες χριστιανικούς λαούς αποτελεί γενοκτονία. Ναι, Βασίλη, σχετικά με αυτή τη νέα τάση στην οποία αναφέρεσαι, να αναφέρω ενδεικτικά σε αυτή την εργασία που επιμελήθηκες εσύ με τον Αγτζίδη, που λέγεται «Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου», που υπενθυμίζω ότι είχε εκδοθεί μαζί με την εφημερίδα «Το Έθνος». Έχουμε δύο Τούρκους οι οποίοι γράφουν μέσα, ο Μεχμέτ Ακιόλα, άμα το λέω σωστά, ο οποίος αναφέρεται στην Εθνοκάθαρση 15-23, και έχουμε και την Ουζάι Μπουλούτ, η οποία επίσης, αυτή αναφέρεται σε γενοκτονία. Η γενοκτονία των Ελλήνων συνεχίζεται ακόμη στην Τουρκία, έτσι. Ένας τίτλος που σε τραβάει να το διαβάσεις. Οπότε, αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, να υποθέσω, όπως είπες, βρίσκονται στο εξωτερικό τώρα, έτσι. Δεν βρίσκονται στην Τουρκία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να πάνε με την δράση τους. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Νομίζω ότι θα είναι μια ολόκληρη άλλη εκπομπή. Έχουμε αρκετούς, νομίζω, στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν έρθει λόγω διώξεων. Και καμιά φορά είναι το ερώτημα αν τους κάνουμε καλό ή κακό που τους αναδεικνύουμε. Ίσως καλύτερα να λειτουργούν όλοι αυτοί υπογείως και να μην τους βγάζουμε στα κανάλια. Βέβαια, αυτό είναι πάλι ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε σε ένα άλλο κομμάτι. Πάλι με αφορμή αυτό το βιβλίο που είχατε κάνει, που είχατε μεληθεί με τον κύριο Αγτζίδη. Θέλω να αναφερθούμε λίγο στον καθηγητή Τσάρνη, να το πω σωστά, όπου έχει ένα εξαιρετικό άρθρο του μέσα, στο οποίο με αφορμή την άρνηση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Γεζίδη, αν δεν κάνω λάθος, κάνει μια κριτική στο κράτος, στο Ισραηλινό κράτος, για την μη αναγνώριση άλλων γενοκτονιών. Είναι μια τάση η οποία έχει αρχίσει να αλλάζει. Έχει αρχίσει το Ισραήλ, δηλαδή, να ακούγεται περισσότερο η ανάγκη να αναγνωριστούν και άλλες γενοκτονίες λαών, γιατί όπως γράφει και ο Τσάρνη μέσα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε, λέει, το πώς η ευαισθησία που έχουν οι άλλοι λαοί σε αυτό το θέμα για μας, πώς θα πρέπει να έχουμε και εμείς την ίδια, γιατί όλοι αυτοί οι λαοί, καλώς ή κακώς, θα πρέπει να αλληλοβοηθούνται. Άρα βλέπεις, εσύ που έχεις επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, πώς βλέπεις στο εξωτερικό να έχει αλλάξει αυτή η εικόνα για το θέμα αυτό, και στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες. Τώρα είπαμε για την Τουρκία, ας πούμε λίγο αυτό που βλέπεις και εσύ στην Ευρώπη που πας και συζητάς με ανθρώπους. Να μου επιτρέψεις, Νίκο, να ξεκινήσω λίγο από το πρώτο θέμα και μετά να περάσω στο δεύτερο. Υπάρχουν όντως πάρα πολλοί Τούρκοι, τόσο επιστήμονες όσο και ακτιβιστές, οι οποίοι αγωνίζονται για την αναγνώριση των τριών αυτών γενοκτονιών, των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσύριων Αραμαίων.
είτε ως τρεις ξεχωριστές γενοκτονίες ή ως μία ενιαία γενοκτονία. Αλλά εκεί η διαφορά είναι πολύ μικρή, είτε αν τις βλέπουμε ως τρεις ξεχωριστές γενοκτονίες, είτε αν τις βλέπουμε ως μία ενιαία γενοκτονία. Σε κάθε περίπτωση, οι τρεις αυτές γενοκτονικές περιπτώσεις αλληλοσυνδέονται και αλληλεπικαλύπτονται με πολλούς τρόπους, έχουν παρόμοια κίνητρα και παρόμοιες διαδικασίες, παρά τις επιμέρους μεθοδολογικές ή περιοχικές διαφοροποιήσεις της κάθε μιας από αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Πέραν αυτών που ανέφερες των Τούρκων, δηλαδή του Μεχμέτα Κιόλ, του Ρεσέπ Μαρασλή, του Τανέρα Ξάμ, τη Σουζάι Μπουλούτ, υπάρχουν και πολλοί άλλοι επιστήμονες και ακτιβιστές, όπως ο Ραγκίπ Ζαράκογλου, ο Σαΐτ Τσετίνογλου, η Ουζάι Μπουλούτ, οι οποίοι αγωνίζονται ώστε η τουρκική κοινή γνώμη να πληροφορηθεί τα ιστορικά αυτά γεγονότα στην σωστή τους ιστορική διάσταση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό που τους αναδεικνύουμε, γιατί οι ίδιοι αναλαμβάνουν ένα τεράστιο ρίσκο, είτε ζουν στο εξωτερικό είτε ζουν στην Τουρκία, και θα τολμούσα να πω ότι οι επιστήμονες αυτοί και οι ακτιβιστές διασώζουν την τιμή του τουρκικού λαού και του τουρκικού έθνους από το στίγμα της άρνησης της γενοκτονίας, και είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους, γιατί μπορεί να βοηθήσει στον σταδιακό εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Η Τουρκία παραμένει ένα εξαιρετικά βίαιο κράτος, και αν υπάρχει μια ελπίδα σταδιακά να εκδημοκρατιστεί, αυτό θα συμβεί μόνο μέσω μιας διαδικασίας κάθαρσης, παρόμοιες με αυτή που συνέβη για τη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν σήμερα η Γερμανία είναι ένα δημοκρατικό και φιλελεύθερο κράτος, αυτό οφείλεται στην διαδικασία κάθαρσης που υπευλήθη μετά τα τρομερά εγκλήματα που διέπραξε κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Τουρκία δυστυχώς δεν μπήκε σε μια διαδικασία κάθαρσης παρόμοια με αυτή της Γερμανίας, και παραμένει ακόμη και σήμερα ένα βίαιο κράτος, το οποίο βασανίζει και πολλές φορές σκοτώνει τους ίδιους τους πολίτες του. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της ερώτησής σου, και συγκεκριμένα την πρόληψη των γεγονότων αυτών από Ισραηλινούς και γενικότερα Εβραίους γενοκτονολόγους και ιστορικούς, θα ήθελα να πω ότι ο καθηγητής Τσάρνη, ο οποίος υπήρξε και ιδρυτής και πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Γενοκτονολόγων, είναι από τους πιο έγκριτους Ισραηλινούς και Εβραίους, οι οποίοι αναγνωρίζουν την ελληνική γενοκτονία, ασφαλώς και την αρμενική και την ασσυριακή αραμαϊκή, και αγωνίζονται για την διεθνή αναγνώριση τόσο στο εξωτερικό γενικότερα, αλλά και στο Ισραήλ ιδιαίτερα. Βέβαια, δεν είναι ο μόνος, υπάρχουν και άλλοι Εβραίοι, όπως ο Στίβεν Τζέικοπς, ο οποίος μας έχει δώσει τα ανέκδοτα χειρόγραφα του Λέμκιν, στα οποία διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι διώξεις των Ελλήνων αποτελούν γενοκτονική περίπτωση από τις πιο εμβληματικές. Αυτή είναι η άποψη του Ράφαελ Λέμκιν, ότι οι διώξεις Αρμενίων και Ελλήνων αποτελούν εμβληματική γενοκτονική περίπτωση, και αυτό το γνωρίζουμε σήμερα χάρης στην συμβολή του Στίβεν Τζέικοπς, ο οποίος μελέτησε τα ανέκδοτα χειρόγραφα του Λέμκιν και μας παρουσίασε την άποψή του. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι Εβραίοι που ασχολούνται με την περίπτωση των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και θέλουν το Ισραήλ για λόγους ουσιαστικούς και για λόγους ηθικούς και συμβολικούς να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες αυτές.
Η ελληνική γενοκτονική περίπτωση βέβαια δεν είναι ιδιαίτερος γνωστή στο Ισραήλ και αυτό εν πολλοίς οφείλεται στην αδυναμία των Ελλήνων να την παρουσιάσουν στους Ισραηλινούς. Η αρμενική γενοκτονική περίπτωση είναι πολύ πιο γνωστή, είναι ευρέως γνωστή και γίνεται συχνά λόγος για την αναγνώρισή της στο Ισραήλ. Και η ασσυριακή αραμαϊκή είναι λιγότερο γνωστή. Η περίπτωση των Γεζίντι είναι στην ευρύτερη δημοσιότητα σήμερα, οπότε την γνωρίζουν όλοι στο Ισραήλ, την ακούνε εν πάση περιπτώσει. Είναι βέβαια γνωστό ότι πολλοί Ισραηλινοί διακατέχονται από αισθήματα αποκλειστικότητος και θεωρούν ότι μόνο η δική τους γενοκτονική περίπτωση αποτελεί γενοκτονία, αλλά η άποψη αυτή δεν στηρίζεται επιστημονικά πλέον και πολλοί Ισραηλινοί και Εβραίοι γενοκτονολόγοι διαφωνούν με την άποψη αυτή της αποκλειστικότητος. Υπάρχουν και άλλες γενοκτονίες πριν από την εβραϊκή γενοκτονία ή το ολοκαύτωμα και υπάρχουν επίσης και άλλες γενοκτονίες μετά την εβραϊκή γενοκτονία ή το ολοκαύτωμα. Το θέμα εδώ όμως δεν είναι μόνο το τι κάνουν οι άλλοι, το τι αναγνωρίζουν ή τι δεν αναγνωρίζουν από την περίπτωση των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά το τι κάνουμε εμείς στην τεκμηρίωση και ανάδειξη του θέματος αυτού. Αν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε τόσο επιστημονικά όσο και ακτιβιστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε, δεν μπορούμε να αναμένουμε από τους άλλους να το αναγνωρίσουν. Μιας και το έθεσες εμέσως, αναφέρθηκες στην αδυναμία των Ελλήνων να αναδείξουν το θέμα. Ποιοι είναι οι λόγοι, εσύ που έχεις μελετήσει και έχεις δει κάποια πράγματα, πού οφείλεται η πολιτική αδυναμία προφανώς. Το έχεις αναφέρει και λίγο βέβαια νωρίτερα, στο ότι η Ελλάδα λόγω των πολιτικών καταστάσεων δεν το ανέδειξε, αλλά πιστεύεις ότι είναι και κάτι άλλο και επίσης πιστεύεις ότι στο μέλλον έχει αρχίσει να αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Και τώρα θα σου θέσω και ένα τρίτο βέβαια ερώτημα. Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε με την ας πούμε φράση «γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου». Είναι μια προσπάθεια η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεκινήσει από τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη και τον κύριο Φωτιάδη. Είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι να με διορθώσεις, αν κάπου σφάλω, οι οποίοι ξεκινήσανε όλη αυτή την προσπάθεια, που ο κύριος Χαραλαμπίδης μάλιστα είχε καταφέρει να είναι η 19η Μαΐου ημέρα μνήμης. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δώσανε πάρα πολλά σε αυτό το θέμα. Νομίζεις ότι θα ήταν μια στιγμή, επειδή το βλέπω και πολύ και στο διαδίκτυο ότι τίθεται σαν ερώτημα, μήπως αυτός ο τίτλος θα πρέπει να αλλάξει και να γίνει των Ελλήνων της Ανατολής, της Μικράς Ασίας, να γίνει πιο γενικό? Είσαι και Πόντιος κιόλας, έτσι, είσαι και στην Πανποντιακή Ομοσπονδία, αν δεν κάνω λάθος. Πιστεύεις ότι ίσως να είναι ένα αρνητικό το ότι θα πρέπει να αλλάξει, να γίνει πιο γενικό? Νομίζω ούτως ή άλλως το Διεθνές Συνέδριο που κάνετε ήταν για τον ελληνισμό γενικότερα. Ίσως αυτό έχει σταματήσει να υπάρχει ούτως ή άλλως, δηλαδή η αναφορά κυρίως στον Πόντο. Εσύ πώς, γιατί εγώ το άκουγα πάρα πολλές φορές ότι είναι αδυναμία για μας, ότι αναφερόμαστε μόνο στον Πόντο. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό πλέον, ίσως και σαν τίτλος θα πρέπει να αλλάξει. Ποια είναι η άποψή σου, γιατί έχει προκαλέσει χωρίς λόγο διαφωνίες στην Ελλάδα, πραγματικά χωρίς λόγο. Άρα θα ήθελα την άποψή σου πάνω και σε αυτό το θέμα. Όπως είχα την δυνατότητα να πω κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας,
η ελληνική γενοκτονική περίπτωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει αναδειχθεί και δεν έχει υποστηριχθεί από το ελληνικό κράτος για λόγους κυρίως πολιτικούς, πολιτικών σκοπιμοτήτων που έχουν να κάνουν με την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, για λόγους που έχουν να κάνουν με το ΝΑΤΟ και την ελληνοτουρκική λεγόμενη φιλία, για λόγους τραύματος ίσως που έχουν να κάνουν με το ατυχές αποτέλεσμα της μικρής Αττικής εκστρατείας, αλλά και για λόγους ιδεολογικούς που είχαν να κάνουν με περίπλοκες διαδικασίες και περίπλοκες ιδεολογικές προτεραιότητες που είχαν τεθεί από μέρους της ελληνικής διανόησης από το 1923 και μετά. Οι ιδεολογικές αυτές προτεραιότητες και οι πολιτικές προτεραιότητες ήταν κυρίαρχες για πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1980, όταν μια νέα γενιά ιστορικών, κυρίως προσφυγικής καταγωγής, δηλαδή ιστορικών οι οποίοι προήλθαν και ακτιβιστών, οι οποίοι προήλθαν από τους επιζώντες, έφεραν στο προσκήνιο μια νέα θεώρηση των πραγμάτων, ότι δηλαδή τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 1913-1923 συνιστούν γενοκτονία και δεν έχουμε μόνο γενοκτονία των Αρμενίων ή μόνο των Ασσύριων Αραμαίων, αλλά και των Ελλήνων, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις που η κάθε μια από αυτές τις τρεις περιπτώσεις παρουσιάζει. Η νέα αυτή ιστοριογραφική και ιστοριολογική θεώρηση προέκυψε κυρίως από τους Ποντίους, οι οποίοι και διεκδίκησαν την αποκλειστικότητα του όρου για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον Πόντο. Προσωπικά θεωρώ ότι η θεώρηση αυτή είναι ελλιπής, διότι τα γεγονότα του Πόντου δεν είναι ξεχωριστά, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης σειράς γεγονότων που αφορούσε όλους τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επιμέρους περιοχικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και σε άλλες γενοκτονικές περιπτώσεις, εμπροκειμένου την αρμενική αλλά και την εβραϊκή. Δηλαδή, η μεθοδολογία εξόντωσης, η καταστροφής και ο βαθμός έντασης των διαδικασιών καταστροφής δεν είναι ο ίδιος ούτε εντός της αρμενικής γενοκτονικής περίπτωσης ούτε εντός της εβραϊκής γενοκτονικής περίπτωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι γενοκτονία όλες οι περιπτώσεις. Το ίδιο παρουσιάζεται και στην περίπτωση της ελληνικής γενοκτονικής περίπτωσης, όπου υπάρχουν περιοχικές διαφοροποιήσεις. Οι περιοχικές όμως αυτές διαφοροποιήσεις ως προς την μεθοδολογία εξόντωσης και ως προς τον βαθμό εξόντωσης δεν αλλοιώνουν την θέση περί ευρύτερης γενοκτονίας και θεωρώ ότι αυτή η άποψη είναι η επιστημονικά ορθότερη. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά για γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής ή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να μιλάμε προκειμένου για ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως η γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο, όταν θέλουμε να μελετήσουμε τη διαδικασία μόνο στο Πόντο ή στην Ιωνία ή στην Ανατολική Θράκη. Αλλά όλες αυτές οι περιοχές και άλλες περιοχές είναι μέρος μιας ευρύτερης γενοκτονικής διαδικασίας που τις καλύπτει όλες. Οι Πόντιοι ήταν οι πρώτοι που ανέδειξαν το θέμα και διεκδίκησαν μια αποκλειστικότητα παρόμοια με την αποκλειστικότητα που διεκδίκησαν προηγουμένως οι Αρμένοι για τη δική τους περίπτωση, χωρίς να αναφέρονται
στην γενοκτονία των Ασσυρίων Αραμαίων ή στην γενοκτονία των Ελλήνων και είναι παρόμοια με την αποκλειστικότητα που διεκδίκησαν αργότερα οι Εβραίοι για τη δική τους γενοκτονική περίπτωση. Δεν είναι όμως ούτε ιστορικά ορθό, ούτε ηθικά δεκτό η αποκλειστικότητα αυτή να κυριαρχεί και να επικαλύπτει αυτό που συνέβη σε άλλες περιοχές ή σε άλλους λαούς. Και η μελέτη των πρωτογενών πηγών διαδεικνύει ότι η καταστροφή του ελληνοορθοδόξου Μιλιέτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην αναδυόμενη Τουρκία υπήρξε ο πρωταρχικός συνολικός σκοπός των Οθωμανικών αρχών και των Οθωμανικών ελίτ, τόσο των νεοτουρκικών όσο και των κεμαλικών. Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα ήθελα να σου κάνω έτσι δύο ερωτήσεις λίγο όχι ακριβώς άσχετες. Αυτή η εργασία σας με τον, που επιμεληθήκατε εσύ με τον κύριο Ορτζίδη, θα γίνει, υπάρχει κάποιο σχέδιο να εκδοθεί κάπως, υπάρχει δηλαδή κάποια τέτοια σκέψη, γιατί όπως είπα και πριν, όλα αυτά που λέμε τώρα μπορούν να τα διαβάσουν πιο αναλυτικά σε αυτήν την εργασία, η οποία όμως είναι σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και πραγματικά θα είναι θησαυρός αν καταφέρουμε να το έχει περισσότερος κόσμος. Καταρχάς να πούμε ότι πέραν από την ελληνόφωνη, την ελληνική βιβλιογραφία, υπήρξε ένα βιβλίο πολύ σημαντικό, το οποίο εκδόθηκε το 2011, υπό τον τίτλο «Η γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», βέβαια ήταν στα αγγλικά, «The Genocide of the Ottoman Greeks», και το οποίο επιμελήθηκε η Τέσσα Χόφμαν, ο Ματίας Μπιόρνουλτ και ο υποφαινόμενος. Το βιβλίο αυτό ήταν η πρώτη γενοκτονολογική θεώρηση της ελληνικής γενοκτονικής περίπτωσης. Από κατεξοχήν οι δήμονες των γενοκτονολογικών σπουδών. Αυτό, οφείλω να ομολογήσω, άνοιξε το δρόμο για την γενοκτονολογική θεώρηση των γεγονότων. Μετά από αυτό προέκυψαν και άλλα πολύ σημαντικά βιβλία, τα οποία επιμελήθηκε ο George Shirinian από τον Καναδά και τα οποία εκδόθηκαν από το Ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο Μικράς Ασίας και Πόντου, το οποίο εδρεύει στο Σικάγο τον ΗΠΑ και του οποίου ιδρυτής είναι ο κύριος Γεώργιος Μαυρόπουλος. Έκτοτε η βιβλιογραφία επεκτείνεται και εμπλουτίζεται κυρίως στα αγγλικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι βοηθά στην διαδικασία μελέτης και διεθνοποίησης της ελληνικής γενοκτονικής περίπτωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το υπογραμμίσουμε. Υπάρχει κάπου αυτό το βιβλίο που μπορεί να το βρει κάποιος? Το βιβλίο αυτό έχει σχεδόν εξαντληθεί. Άρα μέσα στο διαδικτύου είναι πιο εύκολο. Υπάρχουν βέβαια μερικά αντίγραφα ακόμη και είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο και υπάρχουν και άλλα βέβαια τα οποία έχουν έρθει κατόπιν, αλλά αυτό είναι το πρώτο που εκδόθηκε το 2011 και έχει καθαρά γενοκτονολογική προσέγγιση και συμμετέχουν πολύ σημαντικοί επιστήμονες, κυρίως ξένοι αλλά και Έλληνες. Αν θα μπορούσες και εσύ να βοηθήσεις, θα πρότεινα όταν αυτή η συνέντευξη ανέβει στο YouTube να μου πεις 4-5 βιβλία τα οποία εσύ θα πρότεινες, να τα βάλουμε στην περιγραφή ώστε να μπορεί όποιος θέλει να δει ποια βιβλία μπορεί να ψάξει για αυτό το θέμα, γιατί θα θέλαμε αυτή η εκπομπή
να είναι αφορμή για να ψάξει κάποιος παραπάνω το θέμα, να μπορούν, επαναλαμβάνουμε, να δούνε βίντεο από το Διεθνές Συνέδριο, πάρα πολύ σημαντικό, που υπήρξαν παρεμβάσεις μέσω Skype, αν δεν κάνω λάθος, από πολύ σημαντικούς και γενετολόγους και γενικότερα καθηγητές. Και εκεί πέρα μπορούν να βρουν και ανθρώπους οι οποίοι έχουν να ψάξουν τις βιβλιογραφίες τους, όπως τη δικιά σου, όπως και άλλων καθηγητών, σχετικά με το θέμα. Αλλά εμείς θα προτείνουμε 4-5 τα οποία μπορούν. Ευχαριστώ, Νίκο. Να αναφέρω ότι υπάρχει το βιβλίο του 2011, αυτό που επιμελήθηκε η Χόφμαν, ο Μπιόρνουλτ και ο υποφαινόμενος. Μετά υπάρχει ένα άλλο βιβλίο του 2012, The Asia Minor Catastrophe and the Ottoman Greek Genocide, που επιμελήθηκε ο Σιρίνιαν. Υπάρχει ένα άλλο πολύ σημαντικό βιβλίο επίσης, Genocide in the Ottoman Empire, Armenians, Assyrians and Greeks, που επιμελήθηκε επίσης ο Σιρίνιαν. Ένα ειδικό τεύχος του Διεθνούς Γενοκτονολογικού Περιοδικού Genocide Studies International του 2015, το οποίο επιμελήθηκε ο Roger Smith και το οποίο έχει και την ελληνική γενοκτονική περίπτωση ως αντικείμενο μελέτης και παρουσίασης. Υπάρχει πλέον και στα αγγλικά μία πολύ σημαντική βιβλιογραφία, η οποία αποτελεί αφετηρία για την περαιτέρω μελέτη αλλά και διεθνοποίηση της ελληνικής γενοκτονικής περίπτωσης. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλη αυτή η αγγλόφωνη βιβλιογραφία είναι κυρίως γενοκτονολογική και από γενοκτονολόγους, οπότε αποκτά ιδιαίτερη σημασία επιστημονική, διότι ασχολούνται με το θέμα καθήλυνα αρμόδιοι, και η οποία λειτουργεί ως αφετηρία ώστε η μελέτη να διευρυνθεί και να ισχυροποιηθεί. Υπάρχουν βέβαια και άλλα επιμέρους άρθρα, αυτά όμως που ανέφερα είναι τα σημαντικότερα. Τώρα, για το δεύτερο θέμα που έθιξες, με αφορμή λοιπόν την εκατόντα ετηρίδα από την τρίτη φάση. Η πρώτη φάση συνέβη το 13-14, η δεύτερη φάση το 14-18 και η τρίτη φάση το 19-22, εκδόθηκε ένα αφιέρωμα, το οποίο επιμελήθηκε ο υποφαινόμενος και ο Βλάσης Αρτζίδης. Το αφιέρωμα αυτό εκδόθηκε στις 19 Μαΐου του 2019 από την εφημερίδα Έθνος, και είχε ως τίτλο «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 100 χρόνια μνήμης, γράφουν και αναλύουν Έλληνες και ξένοι ιστορικοί και καθηγητές πανεπιστημίου». Θεωρώ την έκδοση αυτού του αφιερώματος πάρα πολύ σημαντική, γιατί συμμετείχαν σε αυτό πολύ ξένοι επιστήμονες και Τούρκοι, αλλά και Έλληνες ασφαλώς, οι πρώτοι που θα πρέπει να ασχολούνται με το θέμα και να το αναδεικνύουν θα πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν θα πρέπει να διακατεχόμαστε από αισθήματα κατωτερότητος ή από αισθήματα ότι κάτι πρέπει να το πουν οι ξένοι για να είναι και ότι δεν αρκεί ο δικός μας λόγος. Αν ο δικός μας λόγος είναι επιστημονικός και τεκμηριωμένος, θα πρέπει να θεωρείται αποδεκτός και αντικειμενικός. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό βέβαια που ασχολούνται και ξένοι, και εδώ έχουμε άρθρα από πολλούς σημαντικούς ξένους γενοκτονολόγους, ιστορικούς και νομικούς, όπως ο Henry Terrio, που είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Γενοκτονολόγων, ο Roger Smith, εξαίρετος γενοκτονολόγος, ο Steven Leonard Jacobs, επίσης εξαίρετος γενοκτονολόγος, η Tessa Hoffman, που είναι μία από τους μεγαλύτερους επιστήμονες που γνωρίζουν περιεκτικά την ελληνική γενοκτονική περίπτωση, ο Alfred De Zayas, από πρώην ειδήμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Σιόμπεν Νάς Μάρσαλ από τη Νέα Υόρκη, ο Ρόναλτ Λεβίτσκι, ο Ισραήλ Τσάρνι,
Είναι μερικοί από τους ξένους επιστήμονες που συμμετείχαν στο αφιέρωμα αυτό, αλλά και Τούρκοι όπως ο Τανέρ Αξάμ, ο Μεχμέτα Κιόλ, ο Ρεσέπ Μαρασλή και η Ουζάι Μπουλούτ και ο Φικρέτ Μπάσκαγια, καθώς και Έλληνες όπως ο υποφαινόμενος, ο Βλάσης Αχτσίδης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης, ελληνικής καταγωγής αλλά Βέλγος, ο Παναγιώτης Ζολώτας, ενώ την επιμέλεια την δημοσιογραφική είχε η Μαρίνα Σιόζου από το Έθνος, συμμετείχε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης, και υπήρχαν επίσης άστρα του Μητροπολίτου Δράμας και του Πατρός Γεωργίου Παντελίδη στην Ποντιακή Διάλεκτο. Σε κάθε περίπτωση αυτό το αφιέρωμα υπήρξε πάρα πολύ σημαντικό, διότι απαντά σε πολλά από τα ερωτήματα που έχει ο ελληνικός λαός και απαντά με τρόπο πιστικό κατά πόσον τα γεγονότα αυτά συνιστούν γενοκτονία ή όχι. Και το συμπέρασμα από την ανάγνωση αυτού του αφιερώματος, στο οποίο όπως είπα συμμετείχαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι, είναι ότι οι διώξεις που έλαβαν χώρα από το 1913 ως το 1923 συνιστούν γενοκτονία, όπως αυτή ορίζεται στο διεθνές δίκαιο, και ότι η γενοκτονία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης γενοκτονικής διαδικασίας που έλαβε χώρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά των τριών αυτοχθόνων χριστιανικών λαών, δηλαδή των Αρμενίων, των Ασσυρίων Αραμαίων και των Ελλήνων. Επειδή το πόρισμα αυτό προέρχεται από καθήλυνη γενοκτονολόγους, θα πρέπει να το θεωρούμε ως αντικειμενικό και θα πρέπει πλέον να το αποδεχόμαστε. Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να κλείσουμε τη σημερινή συνέντευξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους όλης της ομάδας του Gnosco Team που σήμερα ήσουν κοντά μας να μας μιλήσει για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Να ευχαριστήσω επίσης και έναν κοινό μας φίλο για το ότι μπήκε. Αυτός μου πρότεινε να γίνει αυτή η συνέντευξη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρει αυτός ποιος είναι. Και να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που δέχτηκες την πρόσκληση για να γίνει αυτή η συνέντευξη. Να ευχαριστήσω και εγώ το Cognosco Team, τον Νίκο Παπά, τον Μάριο Νοβακόπουλο και τα άλλα παιδιά του Cognosco Team. Να ευχαριστήσω και τον κοινό μας φίλο για την συμβολή του στην πραγματοποίηση της σημερινής συνέντευξης και να ολοκληρώσω την συνέντευξη αυτή με μία επισήμανση ότι η μελέτη και η ανάδειξη της ελληνικής γενοκτονικής περίπτωσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν αποτελεί μονάχα ζήτημα ιστορικό ή μονάχα ζήτημα συμβολικό για το παρελθόν ή ζήτημα διαγενειακού τραύματος των επιζώντων και των απογόνων της γενοκτονικής διαδικασίας και γενικότερα των Ελλήνων, γιατί καταστράφηκε μέσω αυτής της διαδικασίας ο καταλατολάς ελληνισμός μετά από 3.000 χρόνια παρουσίας στη Μικρασιατική Χερσόνησο. Αλλά είναι ζήτημα πραγματικό του σήμερα και αυτό οφείλεται σε πολλούς και διαφόρους λόγους. Θα αναφέρω 2-3 πολύ σύντομα. Η εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία και στα γεγονότα που έλαβαν εκεί από το Ισλαμικό κράτος και τη γενοκτονία που αυτό διέπραξε εκεί. Αλλά και το δόγμα της γαλάζιας ή το θεώρημα της γαλάζιας πατρίδος, κατοχή της Κύπρου και η εθνοκάθαρση που έλαβε χώρα εκεί θα πρέπει να λειτουργούν ως στοιχεία εγρήγορσης και επαγρύπνησης. Και είναι πολύ σημαντικό
να αναδεικνύουμε τη γενοκτονία, διότι ο θήτης, εν προκειμένου Τουρκία, είναι αμετανόητος και επιρρεπής στην επανάληψη του εγκλήματος. Και το είδαμε αυτό το 1955 με τα Σεπτεμβριανά. Το είδαμε το 1964 με τις απελάσεις. Το είδαμε το 1974 με την εισβολή και κατοχή και εθνοκάθαρση της Κύπρου. Οπότε θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση, διότι ο θήτης παραμένει επιρρεπής στην επανάληψη του εγκλήματος, αν όχι στην ίδια μορφή, σε παρόμοια μορφή. Είναι για μας ζήτημα πραγματιστικό και ζήτημα ζωτικό, αν δεν θέλουμε να είμαστε και πάλι θύματα γεγονότων παρομοίων με τη γενοκτονία που έλαβε χώρα το 1913-1923. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή χρονιά στις δραστηριότητές σας στο Κογκνόσκοτι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να ευχαριστήσουμε και όσους ακούσανε σήμερα τη συνέντευξη. Ελπίζουμε και πιστεύουμε, και είμαστε και σίγουροι να μην πω, ότι κερδίσατε πολλά, όπως και εγώ κέρδισα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα σήμερα από αυτή τη συζήτηση. Υπενθυμίζουμε να ευχαριστήσουμε ξανά το Εναλλακτικό Ραδιόφωνο που πάντοτε μας φιλοξενεί για τις εκπομπές και όλους εσάς που μας στηρίζετε. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή συνέχεια.